Την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου ΕΠΣΗ πήρε η Δαμάστα, η οποία επικράτησε με 1-0 των Δειλινών. Η ομάδα της Δαμάστας απειλήθηκε στο 9 όταν ο Βαρούχας από τα δεξιά έκανε το σούτ, αλλά ο Χατζηδάκης μπλόκαρε εύκολα, ενώ στο 11 το συγκρότημα του Δημήτρη Κόκκινου απείλησε με σούτ του Ανδρέα Κόκκινου, όμως η προσπάθειά του ήταν αδύναμη. Στο 21 τα Δειλινά δημιούργησαν εκ νέου ευκαιρία με τον Βαρούχα να περνάει δύο παίκτες, αλλά η τελική του προσπάθεια ήταν άστοχη. Λίγα δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ο Βαρούχας σκόραρε για τα Δειλινά, όμως τον γκολ ακυρώθηκε καθώς υποδείχθηκε σε θέση offside. Στην επανάληψη, η Δαμάστα φάνηκε απειλητική με ένα σουτ του Κόκκινου που απέκρουσε ο Αμπράμοβ αρχικά και τελικά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Ζερβάκη στο 63 μετά από σέντρα του Κεφαλογιάννη. Βέβαια, δεν σταμάτησε εκεί, έχοντας δύο ακόμη καλές στιγμές σε διάστημα 2 λεπτών. Αρχικά, στο 85, η Δαμάστα έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Μαυρογιαννάκη μετά από φάουλ του Κατσαρού και στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Ρουμπάκης απείλησε με σούτ εντός περιοχής. Όμως και πάλι ο Αμπράμοβ ήταν εκεί για να αποκρούσει και να κρατήσει το 1-0 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που βασικό ήταν σήμερα ήταν να ξεπεράσουμε με καλή εμφάνιση την εμφάνιση και το κακό αποτέλεσμα της προηγούμενης της Κυριακής στο πρωτάθλημα που είχαμε με τα Νόγια. Από εκεί και μετά τα παιδιά προσπαθήσανε, κάνανε κατά το περισσότερο αυτά που είχαμε πει. Δεν ζητήσαμε κάτι παραπάνω γιατί έχουμε μείνει λίγοι σε αποστολή. Ήδη σήμερα παίξανε 8 παιδιά από τη Youth. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Και με αυτό θα βαδίζουμε. Θα προσπαθήσουμε να βάζουμε παιδιά από τα όσα παιχνίδια που έχουν μείνει στο πρωτάθλημα. Θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε όσο μπορεί περισσότερα παιδιά από τη Youth. Πιστεύω ότι είναι ένα όνειρο όπως έχει γεννή δομή του κυπέλου τα τελευταία 2 χρόνια με το Final Four. Και θεωρώ με μια αρκετά καλή κλήρωση μπορούμε να πάμε στους 4 και να ζήσουμε και αυτό το όνειρο του κυπέλου. Τα συγχαρητήρια ανοίγουν στα Δειλινά για το πάθος που έδειξαν και το ποδόσφαιρο που έπαιξαν. Είμαστε μια κατηγορία παραπάνω, αλλά πιστεύω ότι σήμερα δεν είμαστε ιδιαίτερα καλοί. Το μόνο που κρατάμε από το σημερινό παιχνίδι είναι η πρόκριση και συνεχίζουμε στο πρωτάθλημα.